έχουν προηγηθεί οι εκλογοαπολογιστικές στα όλα τα υπόλοιπα νησιά της Β' Αλμέδα Δεκανήσου. Και σήμερα μετά το πέρας της διαδικασίας, της εκλογικής διαδικασίας, θα ανοίξουν και οι κάλπες για να έχουμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Να πούμε ότι στη Β' Αλμέ κατεβαίνουν τρεις παρατάξεις, η Αγωνιστική Σπύρος Εκπαιδευτικών, την οποία και αντιπροσωπεύω, οι παρεμβάσεις και η παράταξη των ΠΕΚ, Προοδευτική Ενότητα δηλαδή καθηγητών. Υπάρχει κομματική αντιστοίχηση στις παρατάξεις? Η κομματιστική, ναι, μπορούμε να το δηλώσουμε αυτό, ότι υπάρχει μία κομματική στήριξη, με την έννοια ότι η Αγωνιστική Συσπήρωση είναι η παράταξη η οποία στηρίζεται από το ΠΑΜΕ, με ό,τι προέκταση γι' αυτό, δηλαδή καταλαβαίνουμε όλοι ότι στηρίζεται και από πολιτικά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Υπάρχουν παρεμβάσεις όπου στηρίζονται κυρίως από την Ανταρσία και την εξοκοινοβουλευτική αριστερά, εκεί συσπηρώνονται οι δυνάμεις της. Και η ΠΕΚ, η οποία είναι πρώην ΠΑΣΚ, και από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να μας πούνε ήδη από πού στηρίζονται και πού εντάσσονται. Ποια θέματα συζητούν κυρίως οι καθηγητές, ποια είναι τα θέματα της συνέλευσης ουσιαστικά σήμερα? Καταρχήν σήμερα θα γίνει ένας απολογισμός του ΔΣ για όλη τη δράση του ΔΣ την προηγούμενη χρονιά. Να πούμε ότι όλη την προηγούμενη χρονιά αυτό που μας απασχόλησε κυρίως ήταν η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας, η αυτοαξιολόγηση που πιο σύντομα την αποκαλούμε. Εκεί εστιάσαμε το βάρος και νομίζω ότι θα είναι και το επόμενο, και την επόμενη χρονιά θα έχουμε την ίδια θεματολογία. Επιπλέον βέβαια την επόμενη χρονιά θα έχουμε και θέματα όπως είναι παραδείγματος χάρη ο συνδικαλιστικός νόμος, οι μειώσεις των μισθών μας που θα μειωθούν και αυτοί περαιτέρω, με βάση τον νέο νόμο ο οποίος θα κατατεθεί ή αν έχει κατατεθεί δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, που προβλέπει όλα αυτά. Πάντως είναι επιταγή της Τρόικα, οπότε αργά ή γρήγορα θα τον καταθέσουμε. Αυτά τα θέματα θα έχουμε σε πρώτο πλάνο. Και ένα ακόμη ερώτημα, κύριε Ρούσου. Η κατάσταση στα σχολεία της Βόρειας Δωδεκανήσου, όπου εσείς έχετε την γνώση, ποια είναι αυτή τη στιγμή? Λείπουν καθηγητές, υπάρχουν κενά ή όχι? Υπάρχουν ακόμα κενά. Τελευταία διορίσανε μερικούς αναπληρωτές ακόμα στα σχολεία μας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κενά. Και να δηλώσω και ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει. Το αντιμετωπίζουμε ακόμα στο νησί της Καλύμνου. Υπάρχει μαθητής ο οποίος έχει πρόβλημα ακοής και θα έπρεπε να υπήρχε καθηγητής με παράλληλη στήριξη που να γνωρίζει την νοηματική για να μπορεί να υποστηρίξει τον μαθητή, και ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχει δρομολογηθεί η κατάσταση. Ακόμα ο μαθητής βρίσκεται στο σχολείο χωρίς να υπάρχει στοιχειώδη βοήθεια. Το προσωπικό του σχολείου δεν είναι εκπαιδευμένο για να μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο μαθητής απλά η φυσική του παρουσία είναι μέσα στο σχολείο, δεν μπορεί κανένας να το βοηθήσει και πρέπει εδώ να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες καταστάσεις, να δούμε πώς η πολιτεία τους αντιμετωπίζει. Και ένα τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με την Τράπεζα Θεμάτων, απασχολεί κυρίως τους μαθητές του Λυκείου και τους εκπαιδευτικούς. Λειτουργεί αυτό το σύστημα ή όχι, κατά τη γνώμη σας? Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα από αυτό, αν λειτουργεί ή όχι. Το ζητούμενο είναι το περιεχόμενο αυτό, ποια είναι η στόχευση της Τράπεζας Θεμάτων και όχι αν λειτουργεί καλά ή δεν λειτουργεί καλά, ή τα θέματα είναι εύκολα ή τα θέματα είναι δύσκολα. Αυτό που στοχεύει η Τράπεζα Θεμάτων είναι να απομακρύνει τους μαθητές από το σχολείο. Να δημιουργήσει δηλαδή ένα σχολείο το οποίο είναι εξεταστικό κέντρο από την αρχή μέχρι το τέλος, από την πρώτη λυκείου μέχρι την τρίτη λυκείου, και με ό,τι συνέπειες έχει αυτό, που σημαίνει ότι εντατικοποίηση της δουλειάς μέσα στο σχολείο από τους μαθητές, άρα περισσότερα φροντιστήρια ενδεχομένως για τους μαθητές, και συνεπώς, ειδικά σε οικονομικές συνθήκες οι οποίες είναι δυσμενείς, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο. Και προφανώς δεν μένουμε εκεί. Γιατί υπάρχει και η στόχευση να περάσουν οι μαθητές αυτοί στην κατάρτιση, ψευτοκατάρτιση, είτε σε ιδιωτικό τομέα είτε σε δημόσιο τομέα. Δεν είναι το πρόβλημα μας αυτό.
με μειωμένος, να το πούμε έτσι, με κατάρτιση των μαθητών και όχι εκπαίδευση των μαθητών, που σημαίνει ότι αύριο θα βγουν ως εργάτες, απλοί εργάτες, ψιλοειδικευμένοι, ψιλοαμόρφωτοι, που δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν τίποτα για τη ζωή τους.